Πολλές δόσεις αιμοπεταλίων, α θετικό και α αρνητικό, χρειάζεται νεαρός κομμωτινέος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αιμοπετάλια μπορούν να προσφέρουν μόνο άντρες ηλικίας 18 έως 55 ετών. Οι κομμωτινέοι μπορούν να δώσουν δείγμα αίματος στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κομμωτινής, ενώ τα αιμοπετάλια θα προσφερθούν στην Αλεξανδρούπολη. Όπως μας τόνισε ο πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών του νομού Ροδόπης, κ. Δημητρακόπουλος. Έγινε μια έκκληση για έναν 23χρονο που νοσηλεύεται στην Αλεξανδρούπολη για αιμοπετάλια. Ποιοι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να πάνε και ποια είναι η διαδικασία που θέλετε. Καταρχάς είναι ένα νεαρό παιδί 23 χρονών. Εδώ πρέπει να κάνουμε το παν για να μπορέσει να σωθεί αυτό το παιδί. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Νοσηλεύεται στην Αλεξανδρούπολη. Χρειαζόμαστε αιμοπετάλια και μάλιστα πολλές μονάδες αιμοπεταλίων, α θετικό και α αρνητικό. Αυτοί που μπορούν να δώσουν αιμοπετάλια είναι άνδρες μόνο ηλικίας 18 έως 55 χρονών, οι οποίοι έχουν δώσει έστω και μια φορά στη ζωή τους αίμα. Τα δείγματα μπορούν να δοθούν ή στο νοσοκομείο Κομωτινής, σταθμό αιμοδοσίας της Κομωτινής, ή στο σταθμό αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Θα δώσουν δείγμα και αν χρειαστεί και αν ταιριάζει το αίμα τους, θα ειδοποιηθούν ώστε να μεταβούν στην Αλεξανδρούπολη. Μόνο εκεί πρέπει να πάνε για να δώσουν αιμοπετάλια, για να σωθεί αυτό το νεαρό παιδί εδώ που τόσο άδικα ταλαιπωρείται. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει ενδιαφέρον οι Κομωτινέοι, έχουν τηλεφωνήσει στο σύλλογο να μάθουν. Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον, έχει κοινοποιηθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Υπάρχει φοβερή κινητοποίηση. Έχουν κινητοποιηθεί και οι νέοι μας, οι οποίοι, όπως έχει δείξει η εμπειρία, είναι και από τους πιο ευαίσθητους. Οπότε το θέμα θα καλυφθεί, θα πάει καλά, πιστεύω. Τις ανάγκες για αιμοδοσία εξήρει ο κ. Δημητρακόπουλος για μία ακόμη φορά, αναφέροντας πόσο σημαντικό είναι για το προσδόκιμο ζωής συνανθρώπων μας. Παράλληλα, επειδή διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες που πάντοτε υπήρχε ανάγκη για εθελοντική προσφορά αίματος, υπάρχει ακόμη αυτή η ανάγκη, υπάρχει κόσμος που δίνει τους καλοκαιρινούς μήνες και τι γίνεται. Οι ανάγκες είναι συνεχείς. Δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να δίνουμε αίμα όλοι όσοι μπορούμε δύο φορές το χρόνο. Χωρίς να μας ειδοποιήσει κανένας, χωρίς να υπάρχει κάποιος δικός μας άνθρωπος που να χρειαστεί αίμα. Η Ελλάδα είναι από τις 2-3 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτει τις ανάγκες της ακόμα από εθελοντικό αίμα. Αυτό είναι κάτι μείον. Πρέπει να το κοιτάξουμε ώστε να μπορούμε να έχουμε κάλυψη αποκλειστικά από εθελοντικό αίμα. Το καλοκαίρι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, επειδή ο κόσμος πάει διακοπές, αυξάνονται τα ατυχήματα. Εκεί πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά το καλοκαίρι, όποιοι έχουν χαρά να δώσουν, να πάνε να δώσουν αίμα. Επίσης, έχουμε το πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν μεσογειακή αναιμία. Τα πιο πολλά είναι παιδιά. Είναι γύρω στα 2.500 άτομα. Πηγαίνουν στην Αθήνα να βάλουν αίμα. Αυτοί πρέπει να βάζουν αίμα δύο φιάλες στο 15ήμερο. Πηγαίνουν να δώσουν, να βάλουν αίμα και δεν υπάρχει. Ή τους λένε ελά την άλλη εβδομάδα ή τους βάζουν μία φιάλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτών των ανθρώπων μειώνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Αυτό δεν μπορούν να το δεχθούμε. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει, έστω και μόνο αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει, ώστε να δίνουμε αίμα τακτικά δύο φορές το χρόνο.